Σας άκουσα να λέτε νωρίτερα για αυτή την πολιτική που ακολουθούν τα κόμματα εξουσίας. Και ένα ερώτημα που πολλές φορές σας θέτουν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι είναι ότι μιλάτε λέει πάντα εκ του ασφαλούς, όχι εσείς προσωπικά, το κόμμα σας. Και τότε θα σταματήσουμε να μιλάμε. Με συγχωρείτε, δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε άποψη επειδή εγώ δεν σας είπα δεν αυτό. Κόμμα... Σας είπα... Φαντάζομαι το έχετε ξανακούσει αυτό. Ως... Προφανώς και δεν απαντάω. Απαντάω στο ερώτημά σας που το θέτουν κάποιοι, άλλοι καλοπροαίρετα, άλλοι με σκοπιμότητα. Και θα έλεγα το εξής. Το γεγονός ότι δεν είμαστε κόμμα κυβερνητικής εναλλαγής τύπου Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, Κινήματος Αλλαγής, ΠΑΣΟΚ, σημαίνει ότι δεν δικαιούμαστε δια να ομιλούμε ή ότι μιλάμε εκ του ασφαλούς? Ιδού η ρόδο σου δίκαιο το πείδημα. Και ένας από τους λόγους που λέμε και το κάλεσμα που κάνει το ΚΚΕ είναι ότι πραγματικά έχοντας ζήσει αυτή την εμπειρία του εμπεγμού των ψεύτικων ελπίδων από όλους όσους μίλησαν μέχρι τώρα, ενώ τους εκπροσώπους των κομμάτων, έτσι, δεν έχουν αυτή την εμπειρία, δεν πρέπει να τους γυρίσουν την πλάτη? Μάλιστα. Μα είναι δυνατόν? Μην το συνεχίσετε, είναι... θα επιστρέψω με εσάς. Δεν υπάρχει κύριε Δασκαλά κυβερνητική εμπειρία από το Βαρουφάκη? Δεν υπάρχει κυβερνητική εμπειρία 89-90 από τον τότε συνασπισμό που μετήσε το ΚΚΕ μέσα? Μα τι λέμε, υπάρχει μικρό δείγμα, αλλά υπάρχει. Ακετό δείγμα για να καταλάβουμε λοιπόν, τι πρεσβεύει ο καθένας. Αυτό Βασίλη είναι και μία απόδειξη. Είναι μία απόδειξη ότι όποιος πάει να συμμετάσχει σε κυβερνήσεις διαχείρισης του καπιταλισμού, όπως κάνατε κι εσείς, όπως κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά έφεραν αντιμέτωπο το λαό με τη φτώχεια και την εξαπλήρωση. Εγώ έχω κάνει την αυτοκριτική. Δεχτεί η δικιά μου για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? 89-90. Ξέρετε τώρα, αυτό είναι ευθυνή δημαγωγία, κύριε Κεγκέροβλου. Δεν είναι ευθυνή δημαγωγία. Επιστρέφετε πίσω. Όταν λες ότι, δεν έχει επαφή με την εξουσία, υπάρχει μια συγκεκριμένη περίοδο που είχατε άμεση επαφή. Κύριε Κεγκέροβλου, επιστρέφετε πίσω όταν έχετε δώσει γη και είδωρ σε όλα τα επίπεδα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και έχετε ψηφίσει όλα τα μνημόνια. Το πρώτο μνημόνιο ξεκίνησε με εσάς. Δεν δικαιούστε δια να ομιλείτε για το ΚΚΕ από τη στιγμή που το ΚΚΕ έχει κάνει και την κριτική και την αυτοκριτική του. Έτσι. Εγώ συνειδητά. Ήτανε λάθος η παρέμβασή σας στην επόμενη στιγμή. Και έχω έργο, κύριε Συντηγάκη, αλλά το να μας λέτε ότι δεν έχει καμία σχέση με εξουσία, θα λέτε εκτός την περίοδο 89-90. Έτσι θα λέτε για να είστε εντάξει. Κύριε Γεγέροχλου, ψηφίσατε τα τρία μνημόνια? Τα ψηφίσατε? Τώρα είπατε για την κυβερνητική εξουσία, είπατε ότι δεν έχετε σχέση. Κύριε, σας παρακαλώ. Κύριε Γεγέροχλου, κύριε Συντηγάκη. Επιστρέφουμε στην εποχή του αυριανισμού, κύριε Γεγέροχλου. Εντάξει. Α, μπράβο. Και αυτό είναι απόδειξη επιχειρηματολογίας. Κύριε, μιλάτε και οι δύο. Κύριε Γεγέροχλου, κύριε Συντηγάκη, σας παρακαλώ πολύ. Θα πάω σε ένα διαφημιστικό. Πείτε εκτός την περίοδο 89-90 ότι δεν είχατε κυβερνητική. Αφήστε τα κόλπα, κύριε Γεγέροχλου, κάντε την αυτοκριτική σας για τα πουπούκια που εξέθεσε το ΠΑΣΟ. Αυτοκριτική για τα πουπούκια που συντρέψατε εσείς. Όταν μιλάτε ευθέως και καθαρά, αυτό εκτιμάται. Ευθέως και καθαρά. Αλλά θα... Ευθέως και καθαρά. Βουτυγμένη. Είπατε. Κύριε Γεγέροχλου. Κύριε Γεγέροχλου, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Συντηγάκη. Βουτυγμένο με στη λάσπη το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται για να μιλεί. Έτσι απλά. Ακριβά καύσιμα πληρώνουμε εδώ και πολλά χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και δι στην Κρήτη. Πληρώνουμε τα πιο ακριβά καύσιμα ακόμα και τις εποχές που δεν υπήρχε η ενεργειακή κρίση. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν θα μπορούσε να είχε μειωθεί και την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ? Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συζητάμε καταρχήν είναι η ακρίβεια της τελευταίας περίοδου. Η ακρίβεια των δύο τελευταίων χρόνων. Όπως είπα, ξεκίνησε η αύξηση... Ξέρετε γιατί σας το λέω, γιατί πολλοί βουλευτές από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης στυλιτεύουν αυτή την πρόταση, λέγοντας ότι τώρα ως αντιπολίτευση κάνει μία πρόταση που θα μπορούσε να έχει υλοποιήσει ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Και απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, γιατί δεν μείωνε τον ειδικό φόρο κατανάλωση? Το θέμα είναι το εξής. Η λογική της Νέας Δημοκρατίας είναι μία. Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Τι να κάνω, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, το είπε με άλλα λόγια
ο συνάδελφος εδώ πριν από λίγο, με ενδιαφέρει και η δημοσιονομική σταθερότητα. Το θέμα είναι, κάνουν ό,τι μπορούν? Δηλαδή δεν υπάρχουν άλλα λεφτά? Και ρωτώ εγώ, 6,7 δις σε απευθείας αναθέσεις σε αυτή τη διετία, σε κλειστούς διαγωνισμούς. Εδώ υπήρχαν αυτά τα... Να το φέρετε στη Βουλή, να μας το δείξετε, γιατί το λέτε, αλλά δεν το έχετε φέρει. Να δούμε το άθροισμα. Αλλά εντάξει, να κάνουμε και λίγο έτσι διάλογο, αν με επιτρέπετε. Αυξάνει, γιατί... δόθηκαν 43 δισεκατομμύρια. Όντως. Τα 32 και 11 υπόθηκαν τα νούμερα, δεν είναι να μπλέκουμε τους πολίτες. Αυτά όμως πήγαν περισσότερο στα υψηλά εισοδήματα. Για παράδειγμα, μειώθηκε ο ΕΒΙΑ σε ακίνητη και περιουσία αξίας πάνω από 1 εκατομμύριο. Και εδώ η μείωση αυτή του ΕΒΙΑ ουσιαστικά δόρισε 25 εκατομμύρια σε 14.000 συμπολίτες μας. Υπάρχει για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, η Νέα Δημοκρατία δίνει, και εδώ τα χρήματα υπάρχουν, 1,5 δις ανά έτος. Και εδώ τα χρήματα υπάρχουν. Η Νέα Δημοκρατία χλέβασε την 13η σύνταξη που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη χλέβασε, την ψήφισε και μόλις βγήκε κυβέρνηση την έκοψε. Αυτή η 13η σύνταξη, αυτή που κατάφερε μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει, ήταν 1,1 δις, το οποίο το έκοψε. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν λοιπόν λεφτά. Δεν υπάρχουν χρήματα τα οποία τα διαθέτει αλλιώς. Άρα δεν είναι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κάνουμε ό,τι μας λέει η ιδεολειψία τους. Η ιδεολειψία δηλαδή του νόμου της ελεύθερης αγοράς, που αυτό θα τα ρυθμίσει τα πάντα. Αυτό κάνουν, είναι θέμα πολιτικού προσανατολισμού, είναι θέμα πολιτικών προτεραιοτήτων. Μάλιστα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι η ιδεολειψία να δίνει 43 δις ένα φιλελεύθερο όπως κατηγορούν κόμμα που μόνο για σοσιαλιστικό μπορεί να το κατηγορήσει με τέτοια μέτρα, τα οποία πιάσαν και τόπο. Δεν ξέρω πού είναι η ιδεολειψία και δεν ξέρω πού βλέπουν παροπίδες και μη λήψη μέτρων προκειμένου να μπορεί να στηριχτούν τα εισοδήματα. Και ακούω για τον ΕΜΦΙΑ, αλλά τον ΕΜΦΙΑ που μειώσαμε 35% με τον νόμο που ψηφίζεται αύριο, να τον πείτε στους πολίτες που φωνάζατε ότι ο ΕΜΦΙΑ μας έριξε. Να πάτε να το πείτε σε αυτούς, γιατί με πρόσχημα ότι και 10 πλούσιοι θα πληρώσουν λιγότερο, εσείς θέλετε να μην περικόψουμε τον ΕΜΦΙΑ. Να απαντήσω. Πείτε λοιπόν να μην τον κόψουμε τον ΕΜΦΙΑ, αλλά πείτε στον κόσμο και επιτέλους αποφασίστε τι θέλετε σε αυτόν τον τόπο. Θέλετε ΕΜΦΙΑ, δεν θέλετε ΕΜΦΙΑ? Όταν τον βάζαμε τον ΕΜΦΙΑ, δεν ήταν για τους πλούσιους που λέτε τώρα ότι τους εποφασίστε? Κύριε Γουμενίδη, πολύ γρήγορα. Πρέπει κάπως να αυτό που λέμε να έχει αρχή, μέση και τέλος και να έχει και μια λογική. Ακριβώς, πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος. Που είναι η ιδεολειψία της Νέας Δημοκρατίας. Το ότι αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ, μια αχρίαστη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς συμμετοχή του δημοσίου. Και έτσι το δημόσιο βρέθηκε από το 51%, δηλαδή την πλειοψηφία που είχε στη ΔΕΗ, να είναι μειοψηφία. Και άρα είχαν συμφωνήσει να δεν πουλήσουν. Μπορεί να ελέγξει. Δεύτερον, από τον Απρίλιο υπήρχε του 20... Υπήρχε όμως η συμφωνία να πουλήσουν το 17%. Από τον Απρίλιο του... Αλλά όχι μη συμμετοχή του δημοσίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό ήταν να το πουλήσετε, να πάτε στο 34. Αυτή ήταν η δέσμευση. Και εμείς το κάναμε με τέτοιο τρόπο που βάλαμε και στα ταμεία να δεις. Τον Απρίλιο του 20 πολλούνταν η τιμή χοντρικής της Μεγαβατόρας, ήταν τετραπλάσια από την η τιμή πώλησης της Μεγαβατόρας, τετραπλάσια από την τιμή χοντρικής. 110 ευρώ η Μεγαβατόρα, η τιμή της χοντρικής 28. Αυτό ανέχθηκε η Νέα Δημοκρατία. Αυτή την εσχροκέρδεια ανέχτηκε, δεν προστάτευσε τους καταναλωτές, ούτε τους προστατεύει. Πού άλλου φαίνεται αυτή η ιδεολειψία? Οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας ήταν παράπλευρες απώλειες της εφαρμογής των μνημονίων. Παραλάβαμε 1,5 εκατομμύριο ανασφάλιστους. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες το λύσαμε όπως το λύσαμε και το γνωρίζουν οι άνθρωποι που μας ακούνε. Και αυτή τη στιγμή σας είπα τι έγινε 15 Μάρτου. Μάλιστα. Κύριε Γεγέρογλου, επειδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ανεβαίνουν οι τόνοι ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, όχι μόνο στη συζήτηση αλλά γενικότερα στην ευρύτερη πολιτική σκηνή, υπάρχουν και οι φωνές που λένε ότι δεν έχει και πολλά περιθώρια η κυβέρνηση να κάνει παραπάνω πράγματα. Έχει στα χέρια της όλα τα εργαλεία για να ανασχέσει την ακρίβεια και πραγματικά να συγκρατήσει την επέκταση από το ηλεκτρικό και τα καύσιμα στους άλλους τομείς.
δεν το έκανε μέχρι τώρα και θα πω συγκεκριμένα πράγματα, γιατί η άγωνη αντιπαράθεση, όπως την παρακολουθήσαμε και προηγουμένως ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση, δεν βοηθάει πλέον και πρέπει να πάρει τέλος. Εμείς καταθέτουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία αναφέρεται καταρχήν στο πώς από την ενέργεια που σήμερα πυροδοτείται, η ακρίβεια και στους άλλους τομείς, θα έχουμε ένα φρενάρισμα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν αρκεί η μετάθεση της ευθύνης στην Ευρώπη, να πούμε ότι η Ευρώπη κάτι πρέπει να κάνει. Πρέπει εδώ και τώρα να μπει πλαφόν στη ρήτρα να προσαρμογεί στο ηλεκτρικό και να αλλάξει το ενεργειακό μείγμα της χώρας. Το δεύτερο, που έχει να κάνει με τα καύσιμα, θα σας πω το εξής. Το 2014 είχαμε ένα συγκεκριμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Από το 2014 μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί 23% ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Μέχρι το 2019 βεβαίως είναι για τον κύριο Ιγουμενίδη, διότι όχι μόνο δεν μείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αύξησε 23% τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Στη βενζίνη τον αύξησε 8%. Τότε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία κατήγγειλε το ΣΥΡΙΖΑ για την αύξηση. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία λέει ότι πρέπει να μειωθεί. Άρα λοιπόν η πρότασή μας, ειδικά για το πετρέλαιο, αλλά και για τη βενζίνη βεβαίως, στο 2014, ό,τι ήταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης το 2014, πριν την υπερφορολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, που σε διαφορετικές περιόδους συμφωνεί και ο ένας και ο άλλος, να γίνει λιπάσματα, ζωοτροφές και όλα όσα πυροδοτούν το κόστος παραγωγής στον αγροτικό τομέα, πώς θα καλλιεργήσουν. Και λέει ο κύριος Σενετάκης, αυτό που μπορεί βεβαίως, ότι η κυβέρνηση έκανε τα πάντα. Δεν μπορούν να καλλιεργήσουν οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Οι επιχειρήσεις μήνα με το μήνα, εδώ και τρεις μήνες, βιώνουν πάρα πολύ δύσκολα και οι επαγγελματίες. Τα νοικοκυριά το ίδιο. Άρα λοιπόν δεν αρκεί μια μικρή ενίσχυση εφάπαξ ή η αίσθηση ότι θα μας δώσει για 40 λίτρα μειωμένα κατά 22 λεπτά και κάτι έγινε. Είναι χρήματα και τα σεβόμαστε, κανείς δεν θα πει να μην δοθούν, αλλά αυτά δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Είναι ίσα ίσα για να έχει άλλοθη η κυβέρνηση να πει ότι κάτι έκανε. Μάλιστα. Χρειάζονται ριζικές αποφάσεις και δεν τις βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε στην κυβέρνηση ότι πάρε αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, η μετάβαση είναι αναγκαία να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει δίκαια. Δεν μπορεί να φορτωθεί το κόστος της μετάβασης, της ενεργειακής μετάβασης στους πολίτες. Αν ήταν έτσι, όλοι μπορούσαν να κάνουν τους μεγαλοεπιχειρηματίες με διασφαλισμένα τα κέρδη. Λέει λοιπόν να βάλουμε ρήτρα, λέει, στη χονδρική, στο ηλεκτρικό. Γιατί όχι στη λιανική και μόνο στη χονδρική. Έχουμε την εισοδηματική ενίσχυση που πρέπει να δοθεί στους αδύναμους. Μια πρόταση που την έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένα και για τους μικροσυνταξιούχους με ένα νέου τύπου ΕΚΑΣ και βεβαίως να δούμε τον βασικό μισθό, πώς θα μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του εργαζόμενου σήμερα, του αδύναμου εργαζόμενου, και ταυτόχρονα πώς θα στηρίξουμε την επιχείρηση για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την αύξηση, και να δούμε και το πιο αδύναμο κομμάτι της κοινωνίας μας, για το οποίο δεν μιλάει κανείς, που είναι οι 300 περίπου χιλιάδες οικογένειες που ζουν με την οικονομική ενίσχυση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, που δυστυχώς έχει μείνει ίδιο από το 2014. Έχει μείνει ίδιο από το 2014. 200 ευρώ ήταν τότε που το θεσμοθέτησα εγώ ως το 34% του βασικού και έχει μείνει το ίδιο. Λοιπόν, γιατί κύριε Κεκερόλου δεν μιλάει κανείς τώρα στα μέτρα, δεν διπλασιάζεται, δεν θα δώσουμε δεύτερο, δεν δώσαμε τα Χριστούγεννα δεύτερο. Μια φορά. Άρα λοιπόν αναγνωρίζετε την ανάγκη να αναπροσαρμοστεί αυτό. Βεβαίως. Γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν. Βεβαίως. Και δεν δίνουμε. Θα σας δώσουμε να ζήσετε στις γιορτές και να ζήσετε και το Πάσχα. Το υπόλοιπο διάστημα αναρωτηθήκατε πώς ζει με 200 ευρώ. Είπατε κύριε Κεκερόλου ότι δεν μιλάει κανείς.
Δεν είναι έτσι. Προφανώς όλα τα μέτρα ξεκινάνε από αυτά τα στρώματα τα οποία είπατε και γι' αυτό θέλουμε να έχουμε διαθέσιμα για τα αδύναμα. Η διαφορά μας, ξέρετε ποια είναι, κύριε Σενετάκη, ότι αναγνωρίζετε ότι υπάρχει πρόβλημα και δίνετε ένα κομμάτι τα Χριστούγεννα και ένα κομμάτι το Πάσχα για να περάσουν γιορτές, αλλά εμείς δεν θέμε με πελατειακή λογική. Εμείς θέμε ως μόνιμος θεσμός που λειτουργεί το ελάχιστο εγγυημένο αυτό... εισόδημα να αναπροσαρμοστεί και όχι ότι ο καλός μπαμπάς Μητσοτάκης τα βγάνει από την τσέπη του και τα δίνει. Όχι έτσι. Αυτό και βέβαια, όταν ήσασταν υπουργός βέβαια, με την κυβέρνηση Σαμαρά μαζί το φέραμε, εσείς ήσασταν υπουργός εργασίας. Σε παρακαλώ τώρα, το μαζί είναι σχετικό. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω πώς εσείς μονοπολίτες ενδιαφέρον σας. Εμείς τότε δεν είχαμε προβλήματα μόνο με τους εταίρους, την Τρόικα. Είχαμε και με τους συνεταίρους. Και τα προβλήματα που είχαμε με τους συνεταίρους ήταν τόσο τεράστια που θα μπορούσε και τότε να γίνει σοβαρό έργο και δεν έγινε. Γιατί πραγματικά είστε μια άλλη αντίληψη την οποία δεν μπορούσαμε να την παλέψουμε και τότε. Κατάλαβα. Είναι πράγματι επίτευγμα. Προκειμένου να βάλετε διαφορετικές, πώς το Πασόκ, τώρα το εγγυημένο θα εισόδημα εσείς τα ωφέλη της συγκυβέρνησης. Με τη δικιά σας αντίληψη. Πολύ αν είναι δυνατόν. Ασφαλώς και θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τους αγρότες να μην γίνει μηδέν, όπως είναι για τους εφοπλιστές ή όπως είναι για τους αλείς. Οι αλείς δεν πληρώνουν ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα καύσιμα. Άρα λοιπόν λύσεις υπάρχουν και το δημοσιονομικό κόστος επίσης μπορεί να λυθεί. Ας μην ξεχνάμε τα δάνεια και τα χρέη των τριών κομμάτων αυτών. Τόσα χρόνια, εκατομμύρια εκατομμυρίων και δεν έχει πληρώσει κανείς και τίποτε. Τα χρέη των κομμάτων απέναντι στην. Και των τριών. Και του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ και του. Και της Νέας Δημοκρατίας. Και τα τρία αυτά κόμματα τα οποία. Πέρασαν όλα λοιπόν. Όλα αυτά είναι χρέη τα οποία βάλτε στο τραπέζι απάνω και φέρτε τα.